Ολυμπιακός και Στίχημαν επέκτηναν την κοινή τους απόλυτα επιτυχημένη πορεία και ανακοίνωσαν την επίτευξη συμφωνίας για 3 ακόμα χρόνια. Οι αρχηγοί του Ολυμπιακού, Κώστας Φορτούνης και Βασίλης Τωροσίδης, δείχνουν την ερυθρόλεκη φανέρα με τον χορηγό, τη Στίχημαν. Μαζί τους ο Κριστιαν Καρεμπέ και ο Ιωάννης Πανουδάκης. Ο αριθμός της φανέλας είναι το 4 και το 3, που δείχνει πότε ξεκίνησε η συνεργασία με την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία και η οποία θα συνεχιστεί για τα 3 επόμενα χρόνια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συνεργασία μας με τη Στίχημαν, με την ανανέωση, τη μεγαλύτερη στον τομέα της στην Ελλάδα. Και εύχομαι μαζί με τη Στίχημαν να εκπληρώσουμε τους στόχους μας και να ικανοποιήσουμε το σύλλογο και την ομάδα. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στίχημαν, Ιωάννης Πανουδάκης, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την εταιρεία η συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Ξεκινήσαμε σε μια αίθουσα λίγο πιο ψηλά, πριν 3 χρόνια, το 2015. Τον Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου νομίζω, ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, η οποία έγινε με το χρόνο πολύ πιο ισχυρή. Στο πλαίσιο της χορηγικής συμφωνίας, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Στίχημαν θα συνεχίσουν να υλοποιούν σημαντικές κοινωνικές δράσεις μέσω ενός κοινού προγράμματος κοινωνικής προσφοράς και υπευθυνότητας. Εκ μέρους λοιπόν του Προέδρου μας, του κ. Μαρινάκη και του Συλλόγου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Μαζί προσπαθούμε να δράσουμε για την κοινωνική ευθύνη, να κάνουμε δράσεις που θα βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία. Ο Βασίλης Τωροσίδης αναφέρθηκε και στην επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, την Arsenal. Είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για 2 ποδοσφαιρικά παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν σε 2 μήνες, 2,5 από τώρα. Πραγματικά θα είναι 2 μεγάλα παιχνίδια. 2 παιχνίδια που πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει, άμα είναι ο Ολυμπιακός που ξέρουμε όλοι, σοβαρές πιθανότητες απέναντι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κλαμπ στο να προκριθεί. Οι αγώνες με την αγγλική ομάδα για τους 32 του Europa League που αποτελούν πρόκληση για τον Ολυμπιακό θα γίνουν στις 20 και στις 27 Φεβρουαρίου.